Ένα είναι βέβαιο. Τρίτη ευκαιρία ο λαός δεν θα σας δώσει. Αποτύχατε ως αντιμνημονιακοί, αποτύχατε και ως διαχειριστές του μνημονίου. Αποτύχατε δυστυχώς για τη χώρα, παντού και σε όλα. Και εξακολουθείτε να μην έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Εσείς, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, που σας αρέσουν αυτές οι αναλογίες, θυμάστε τι είχε πει ο Αϊνστάιν για τον ορισμό της παράνοιας, έτσι δεν είναι? Να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς κάνετε, δυστυχώς. Ο προϋπολογισμός σας επαναλαμβάνει την ίδια αποτυχημένη συνταγή. Είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός λιτότητας, ένας ακόμα προϋπολογισμός βαθιά αντιαναπτυξιακός, ένας ακόμα προϋπολογισμός φόρων, πολλών φόρων. Ένας προϋπολογισμός άδικος και τελικά βέβαια ένας προϋπολογισμός αντιλαϊκός. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς και η Ελλάδα σήμερα σέρνεται. Αυτό το ξέρει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Η συντηρητική πλειονότητα των Ελλήνων υπερφορολογείται. Δεν αντέχει άλλο και δεν αξίζει στους πολίτες άλλος ένας χαμένος χρόνος μετά από τόσες θυσίες. Ο ελληνικός λαός αξίζει και αξίζει πολύ καλύτερα, αλλά εσείς και η κυβέρνησή σας δεν μπορείτε καν να του διασφαλίσετε τα στοιχειώδη. Και εδώ και 3 χρόνια κρύβεται το πραγματικό πρόβλημα. Ψεύεστε ακόμα και σήμερα συνειδητά, δεν έχετε λύσεις και γι' αυτό δυστυχώς η Ελλάδα είναι εκεί που είναι. Ο ελληνικός λαός σας έχει ήδη ακριβοπληρώσει και σαν να μην έφτανε αυτό, ο προϋπολογισμός του 2018 μεγαλώνει κι άλλο το λογαριασμό. Γι' αυτό και οι πολίτες εύχονται και ελπίζουν ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί σήμερα να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησής σας. Για άλλη μια φορά, πέσατε έξω. Ο στόχος του 2017 για το ρυθμό ανάπτυξης, το σημαντικότερο μέγεθος, το πιο καθοριστικό μέγεθος, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω. Ποιος ήταν, κύριε Τσίπρα? 2,7%. Αναμένεται να κλείσει στο 1,3, 1,4, άντε 1,5% αν έχουμε ένα εξαιρετικά καλό τέταρτο τρίμηνο του 2017. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, στο μισό της αρχικής πρόβλεψης. Κάθε δύο μήνες αναθεωρούσατε τους στόχους προς τα κάτω. Όταν προσέξετε στην Ευρωζώνη, κάθε δύο μήνες οι στόχοι αναθεωρούνσαν προς τα πάνω. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που κάνει βήματα προς τα πίσω, όταν όλοι οι άλλοι πηγαίνουν προς τα μπροστά. Και έχω εδώ πέρα ένα πολύ ενδιαφέροντα πίνακα, θα ήθελα παρακαλώ να τον δώσετε μετά στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δείχνει ποιες ήταν οι αρχικές προβλέψεις ανάπτυξης και πώς αυτοί, κύριε Τσακαλώτε, οι στόχοι αναθεωρήθηκαν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπετε, μια μεγάλη εξαίρεση υπάρχει εδώ πέρα. Μία εξαίρεση και μόνη η Ελλάδα. Μία μόνη εξαίρεση. Οικονομία με τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Για δώστε το παρακαλώ στον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Τσίπρα να θαυμάσει τα κατορθώματά του.